Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Για επισφράγηση του στρατηγικού βάθους των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και για θωράκιση της πατρίδας μας μέσω της μεγένθησης της αποτρεπτικής της ισχύως σε γη, θάλασσα και αέρα, χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστολή που έλαβε από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Άντονι Μπλίνκεν, σχετικά με την απόκτηση από τη χώρα μας έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35, αλλά και φρεγατών μεταγωγικών σε 130 αρμάτων μάχης, οχημάτων και άλλου αμυντικού υλικού. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την εθνική μας άμυνα και για την ελληνική διπλωματία. Γιατί με βάση επιστολή που έλαβα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, αναδεικνύεται και επισφραγίζεται το στρατηγικό βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Με αυτήν, η Ελλάδα τίθεται και επισήμως στην τροχιά απόκτησης έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35. Ταυτόχρονα όμως, αποκτά και εντελώς δωρεάν ένα πολύ μεγάλο πακέτο εξοπλισμών που ενισχύουν καθοριστικά και τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και το ελληνικό λιμενικό. Πρόκειται για φρεγάτες, για μεταγωγικά σε 130, για θωρακισμένα άρματα μάχης και οχήματα, αλλά και για πολλά ακόμα στοιχεία αμυντικού υλικού, το οποίο η χώρα μας εξασφάλισε ύστερα από το αίτημα που είχα διατυπώσει τον Μάιο του 2022 προσωπικά στον πρόεδρο Μπάιντεν. Η πατρίδα θωρακίζεται έτσι διπλά. Τη μία πλευρά, η αποτρεπτική της ισχύ μεγενθύνεται σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Ενώ απ' την άλλη, δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, καθώς αυτό το πακέτο θα διατεθεί δωρεάν από τα αμερικανικά αποθέματα. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής αθόρυβης και μακράς προσπάθειας, που συνδύασε τη συμμαχική συνέπεια της Ελλάδας στα διεθνή μέτωπα με την προώθηση των εθνικών της συμφερόντων. Αποτέλεσμα, το οποίο εδραιώνει παράλληλα τη δυναμική και αυτοτελή ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση. Για τη σημερινή εξέλιξη δικαιώνει την ενεργή διπλωματία της αξιοπιστίας που ακολουθούμε παντού τα τελευταία χρόνια. Τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέχρι την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το δράμα της Μέσης Ανατολής. Με καθαρές θέσεις και με πρωτοβουλία στα μεγάλα ζητήματα, η Ελλάδα ασκεί πλέον ενεργό ρόλο στο δυτικό κόσμο. Κάτι που τις αναγνωρίζουν εταίροι και σύμμαχοι, βλέποντας τη χώρα μας ένα σταθερό συμπαραστάτη, έναν έμπιστο συνομιλητή, αλλά και έναν αναγκαίο συνοδοιπόρο και συνεργάτη. Σε μια εποχή αβεβαιότητας, λοιπόν, η πατρίδα μας επιβεβαιώνει ότι στέκει με σοβαρότητα και γεωπολιτική ωριμότητα στον παγκόσμιο χάρτη. Ενώ την ίδια ώρα υπηρετεί τα εθνικά της δίκαια, θωρακίζοντας την άμυνά της. Στον δρόμο της σταθερότητας και της ειρήνης, πάντα με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση. Από βέβαιο θάνατο σώθηκε 36χρονη μητέρα από το Ηράκλειο. Μετά την άμεση επέμβαση των γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και ειδικότερα του διευθυντή της ΜΕΘ κ. Χάνη Μασούντ, όπου σε συνεργασία με τον διευθυντή της ΜΕΦτικής Κλινικής κ. Κατάσο Θεόδωρο, του ΜΕΦτήρα κ. Κώστα Τσελέπη, αλλά και όλο το προσωπικό της ΜΕΘ, η γυναίκα γεννούσε σε ιδιωτικό ΜΕΦτήριο του Ηρακλείου, παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει και να χρειαστεί άμεσα μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου δεν υπήρχε κενό κρεβάτι. Οπότε αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή της ΜΕΘ του Παγνή το περιστατικό να αντιμετωπιστεί στον Άγιο Νικόλαο. Για το περιστατικό αυτό που αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία μίλησε στην κάμερα του Τέλε Κρήτη ο διευθυντής της ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου κ. Μασούντ Χάνη. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, οι μονάδες εντατικές θεραπείες είναι μόνο για τα δύσκολα περιστατικά. Δεν ασχολούμαστε με απλά περιστατικά. Και τέτοια δύσκολα περιστατικά είναι η καθημερινότητά μας. Υπήρχε από την πλευρά μου μια ενόχληση για αυτό που βγήκε χωρίς να δοθεί, ας πούμε, σε λίγο προσοχή για τα δεδομένα, για προσωπικά δεδομένα της ασθενής. Σας πληροφορώ πως η ασθενής αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά και εφόσον το νεογνώ της βρίσκεται στο μονάδα νεογνών ακόμα στο Ηράκλειο, είχαμε δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με κινητό με τον άντρα της για να την ενημερώσει με τους άσυλους για τον νεογνώ της. Αυτό είναι φυσιολογικό και λογικό.
και έπεσε πάνω από αυτή την ανάρτηση και έπεσε η κατάθλιψη ξαφνικά, πώς είναι δυνατόν, εγώ ήμουν έτοιμο θάνατη. Γιατί όταν συνέρχεται έναν άρρωστο από μια βαριά κατάσταση, δεν είναι δυνατόν η πρώτη ενημέρωση από τους ιατρούς να είναι, ξέρεις, να είσαι ευτυχισμένη γιατί είσαι πειθαμένη και σας σώσαμε. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η καθημερινότητα. Εμείς διώχνουμε περιστατικά για το Ηράκλειο, βαριά περιστατικά και πάλι γιατί δεν έχουμε κρεβάτια. Και το Ηράκλειο στέλνει σε εμάς όταν δεν έχουν κρεβάτια. Δηλαδή συγκεκριμένα την Τετάρτη που πέρασε. Η 5η Ιανουαρίου είχαμε διασυνώσει έναν άρρωστο από εδώ, από την Άγιο, και του είχαμε στείλει Ηράκλειο στο Πανεπιστημιακό γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι εδώ. Ο άνθρωπος αυτός συνοηθήκαμε με τη μονάδα του Πανεπιστημιακού, γιατί είναι από εδώ και η οικογένειά του ταλαιπωριόταν μέχρι 25 του μηνός, πήγαινε έλα. Και εφόσον αδειάσαμε ένα κρεβάτι, το πήραμε πίσω. Αλλά αυτή την ανταλλαγή είναι μια καθημερινότητα. Άρα και έτσι δεν υπήρχε αυτή τη μέρα κρεβάτι άσωμη στο Ηράκλειο και πήραμε αυτό το περιστατικό. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό το περιστατικό πρώτα, να συγχαρώ πρώτα. Αυτή την ομάδα συναδέλφων σε αυτή την ιδιωτική κλινική που πραγματικά έκανε καταπληκτική δουλειά. Η άρρωστη ήρθε σταθεροποιημένη σε πολύ καλή κατάσταση. Θα μου πεις γιατί ήρθε τότε. Ναι, τυχαία περιστατικά, ειδικά αυτή την περίπτωση, μετά από τη σημαντική σταθεροποίηση, πρέπει να παρακολουθείτε και να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον διαταραχές που θα εμφανίζονται. Και αυτό γινόταν και τα καταφέραμε και εμείς στην πορεία και τη φέραμε σε τέλεια κατάσταση που πιστεύω δηλαδή σήμερα, αύριο μπορεί να φύγει και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα συγχαρητήρια για αυτούς τους συναδέλφους. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια και έρθει εδώ. Καλό θα ήταν αν υπήρχε κρεβάτι στο Ηράκλειο. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και εμείς είχαμε το κρεβάτι και το ανελάβαμε. Εμείς πραγματικά σε συνεργασία με την γυναικολογική κλινική, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να μην συνοηθεί, ας πούμε αυτό, οι γυναικολόγοι ήρθαν την επόμενη μέρα για μια απλή εκτίμηση και υποστήριξη. Δεν υπήρχε ανάγκη να εμπέμπουν, βεβαίως όλη τη νύχτα ήταν stand-by για πανενδεχόμενο. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Κινητοποιήσαμε και πολλούς άλλους ιατρούς. Κινητοποιήσαμε την αιμοδοσία. Γιατί αυτά τα περιστατικά θέλουν ένα μεγάλο αριθμό μονάδων αίματος, αιμοπιτάλια, σε επικοινωμένα αριθμά όπως τα λέμε, ειδικά φάρμακα. Και αυτά όλα τα φέραμε σε παραπάνω από αυτό που χρειαζόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Ηράκλειο. Ευτυχώς μας φτάσανε αυτά που ήρθαν και ανταποκριθήκαμε σε δουλειά τη δικιά μας. Αυτό το περιστατικό είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Ευτυχώς δεν είναι πολύ συχνό, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό. Δηλαδή, στην καριέρα μου από το 2001 που ανοίξαμε εδώ, είχαμε 4-5 περιστατικά στον Άγιο, το ίδιο τον Άγιο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε από εμάς να πάει Ηράκλειο, γιατί είχαμε κρεβάτι και το αντιμετωπίσαμε. Και αυτά που είχαμε, εκτός από το ένα περιστατικό, δεν είχε θετικό τέλος, όλα πήγανε καλά. Και με αυτό πήγε καλά. Είμαστε ευτυχισμένοι, η μονάδα θέλει υποστήριξη, αλλά δεν υπάρχει λόγο να γιορτάζουμε για κάθε επιτυχία, γιατί κάθε μέρα μας είναι επιτυχία. Καθόλου αισιόδοξο το μέλλον της λειτουργίας των 350 περίπου χειρουργείων που έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Η μετακίνηση των αισθησιολόγων στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα, όπως τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων, κύριος Γιώργος Μανουσάκης. Κύριε Μανουσάκη, ακόμα μία αναταράχηση στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ποιο πεσμένη μετακίνηση των αισθησιολόγων από το νοσοκομείο στην Ιεράπετρα? Ναι, είχαμε πει ότι θα υπάρχει πρόβλημα από την αρχή του νέου έτους με την μετακίνηση. Απόσπαση ενός αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Ιεράπετρας λόγω της εκλογής του ο Δημοτικός Σύμβουλος. Μάλιστα, εμείς ο Σύλλογος είχαμε ζητήσει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα που να βάζει χιλιομετρική απόσταση. Αυτό δεν έγινε. Μετά μας έλεγαν ότι ενδεχομένως θα καθυστερήσει να βγει η σχετική απόφαση απόσπασης και να περάσει και ο Φεβρουάριος, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να προκηρυχθεί θέση για το νοσοκομείο αναισθησιολόγου ή να αλλάξει κάτι. Όμως τελικά η απόφαση εκδόθηκε στις 23 του Ιανουαρίου και μένουμε πλέον με δύο αναισθησιολόγους. Το νοσοκομείο Νικολάου, στο αναισθησιολογικό τμήμα, και
Υπάρχει βοήθεια και από τον αναισιολόγο που κάνει εφημερίες από τη ΜΕΘ. Όμως το επόμενο διάστημα και αυτοί οι τρεις αναισιολόγοι, οι δύο του αναισιολογικού και ένας της ΜΕΘ, έχουν υποβάλει αιτήσεις στην προκήρυξη που έχει βγει για άλλα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις εκτός από τις δικές τους και μυρολογικά εκ των πραγμάτων θα πάρουν τις θέσεις και θα φύγουν από το νοσοκομείο. Οπότε δυστυχώς το σενάριο το οποίο είχαμε πει ότι θα μείνει το νοσοκομείο χωρίς κανέναν αναισιολόγο, όπως φαίνεται, εξελίσσεται και γίνεται πραγματικότητα δυστυχώς. Πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Μανωσάκη, θα έχουμε αναβολή ή ακύρωση χειρουργείων ή ακόμα και μικρών επεμβάσεων? Τον Ιανουάριο είχαν ξεκινήσει ξανά τα τακτικά χειρουργεία, γινόταν κάποια τακτικά χειρουργεία. Τώρα με την μετακίνηση αυτή θα δούμε αυτή τη βδομάδα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι σχεδόν σχεδόν βέβαιο ότι μάλλον θα σταματήσουν πάλι τα τακτικά χειρουργεία. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη βδομάδα τι συζητήσεις θα γίνουν, ποιες είναι και οι διαθέσεις των γιατρών. Οπότε αυτή η επόμενη βδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων για να δούμε πώς θα κινηθούν και οι εφημερίες του Φεβρουαρίου και αν θα συνεχίσουν ή θα σταματήσουν να γίνουν τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο. Ξέρουμε περίπου πόσα συμβουλία είναι σε αναμονή, κύριε Μαωστάκη? Υπάρχει ένα αριθμό ο οποίο δεν είναι πραγματικότητα? Νομίζω στη λίστα τη σχετική, την ηλεκτρονική, είναι 340. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά χειρουργεία τα οποία δεν είναι στη λίστα. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που περιμένουν από 6 μήνες έως και 2 χρόνια να χειρουργηθούν. Όλο το Δεκέμβριο δεν γινόταν κανένας προγραμματισμός περιστατικών, γιατί δεν γίνονταν τακτικά χειρουργεία. Το Γενάρη προγραμματίστηκαν σχεδόν τα μισά από αυτά που προγραμματίζονταν παλιότερα. Τώρα δεν ξέρουμε, και οι γιατροί είναι και αυτοί σε αναμονή να δουν αν θα προγραμματίσουν περιστατικά για το Φεβρουάριο. Είναι κάτι που θα φανεί αυτή τη βδομάδα. Οπότε μπαίνει ένας νέος μήνας, ο οποίος δεν ξέρουμε επί της ουσίας αν θα έχουμε τη συνεργεία των. Ναι, μετά από αυτή την εξέλιξη περιμένουμε να δούμε αν θα σταματήσουν ή όχι τα τακτικά χειρουργεία και αν θα βγουν οι εφημερίες του μήνα του Φεβρουαρίου ή όχι και πώς. Κράβη αγωνίας και απελπισίας εκφράζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Σιτίας, αφού η παθολογική κλινική οδεύει προς λουκέτο και θα δυνατεί από εδώ και στο εξής να καλύψει τις εφημερίες ολόκληρου του μήνα, έχοντας μείνει μόνο με μία παθολόγο. Η συγκεκριμένη είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η παθολογική κλινική κάλυπτε με τις υπηρεσίες της ένα πολύ μεγάλο φάσμα παθήσεων. Στις 19 του μήνα δημοσιεύτηκε στη σελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ο αυτοματοποιημένος κατάλογος κατάταξης υποψηφίων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, νοσοκομείων καθώς και κέντρων υγείας που είχαν υποβάλει αιτήσεις στην τελευταία προκήρυξη. Στο νομό Λασιθίου, από τις 18 θέσεις μόνιμων γιατρών που προκηρύχθηκαν, αιτήσεις υποβλήθηκαν μόνο για τις 7 από αυτές. Συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας, από τις 7 θέσεις που προκηρύχθηκαν, υποβλήθηκαν αιτήσεις μόνο για τις 3, για την θέση της αναισθησιολογίας, για την θέση της παιδιατρικής και τέλος για τη θέση της ορθοπαιδικής. Δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για τις 2 θέσεις παθολογίας, για την 1 θέση ακτινολογίας και για την θέση της και για την 2η θέση της παιδιατρικής. Γεγονός το οποίο μας ανησυχεί και θέτει την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου μας σε κίνδυνο. Η παθολογική κλινική από εδώ και στο εξής θα αδυνατεί να καλύψει όλες τις εφημερίες του μήνα, καθώς έχει μείνει μόνο με μία παθολόγο. Αυτή η είδηση προκαλεί ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, μιας και η παθολογική κλινική είναι μια κλινική πρώτης γραμμής και υψηλής βαρύτητας που καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό αναγκών των πολιτών μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι εμείς, σαν Σύλλογος Εργαζομένων, είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Σιτίας, οι οποίοι αγωνιούν με τις τρέχουσες εξελίξεις. Ζητάμε άμεση στελέχωση του νοσοκομείου Σιτίας, έτσι ώστε να μπορέσει το νοσοκομείο μας να επανέλθει ξανά σε κανονικούς ρυθμούς, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή περίθαλψη στους πολίτες. Σε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε σε κέντρο διασκέδασης στις Αρχάνες η εκδήλωση για την κοπή της πίτας της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την τοπική Νέα Δημοκρατία και είναι μια ξεχωριστή ημέρα γιατί είναι η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωσή μας που γίνεται
με κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Πρώτη συνθήκη, ότι για πρώτη φορά θα μπορούμε να πούμε στους καλεσμένους μας ότι τους καλωσορίζουμε στην γαλάζια Κρήτη, στο Μπλε Ηράκλειο. Για πρώτη φορά θα έχουμε δύο εκπροσώπους του νομού μας στο κυβερνητικό επιτελείο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Μάξιμο τον Σενετάκη. Θα έχουμε καλεσμένο, επίσημο καλεσμένο, τον Μάκη τον Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, ένα από τους άξιους υπουργούς, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του, που πάντα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Βεβαίως, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους, έχοντας, μπορώ να πω, πετύχει τους στόχους μας που εδώ πέρυσι είχαμε θέσει όλοι μαζί. Καταφέραμε και πείσαμε τους Έλληνες την προηγούμενη τετραετία και τους πείσαμε για το πρόγραμμά μας του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο μας εμπιστεύτηκαν ξανά με την ψήφο τους, μας δώσανε μια ανανεωμένη εντολή να οδηγήσουμε τη χώρα στην προοπτική. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και έχουμε να τους πούμε ότι μαζί θα συνεχίσουμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Ο εχθρός μας είναι ο καλύτερός μας εαυτός και συνέχεια θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Καλή χρονιά να έχουμε και καλή επιτυχία. Για την κοπή της πίτας της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης των μεταρρυθμίσεων, της παράταξης των μεγάλων επιλογών, της παράταξης που στάθηκε πάντα στη σωστή μεριά της ιστορίας. Στην παράταξη που σήμερα έχουμε την τιμή να ηγείται ένας σπουδαίος ευρωπαίος πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ο κόσμος της Κρήτης, του Ηρακλείου, έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση σημαντικά. Τόσος κόσμος έχει πολύ καιρό να μαζευτεί σε κομματική εκδήλωση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα σφίξουμε τα χέρια αυτών των ανθρώπων και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Μάκης Βορύδης, όπου μεταξύ άλλων σχολίασε την επιλογή του να απέχει από την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά εμείς στην επαφή δεν τη σταματάμε με τον κόσμο, είναι συνεχής, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να τους ρωτήσετε κιόλας αν έχουν σταματήσει καθόλου, δεν σταματάνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εκλογές έδωσαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Η Κρήτη όλη έγινε μπλε. Πρέπει να πω για μένα πολύ συγκινητικό, το περίμενα μια ολόκληρη ζωή αυτό. Και είναι κάτι το οποίο χρωστάμε στον αγώνα πρωτίστως και κυρίως των Νεοδημοκρατών, αλλά βεβαίως των συναδέλφων εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η νίκη πραγματικά είναι, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και σκέφτηκε όλη την πρώτη κυβερνητική θητεία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στον τρόπο που, αν θέλετε, αντιμετώπισε αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα. Αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο και γι' αυτό και πήραμε αυτή τη δεύτερη εντολή με αυτό το ποσοστό. Κύριε Υπουργέ, μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις και η επιλογή της κυβέρνησης για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών? Μεταρρύθμιση είναι σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά κρατώ εδώ το σημαντικό, ότι ενώ αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός με τη στάση του και την επιλογή του, δηλαδή ποιες επιλογές, πρώτον, ότι αποφάσισε να προωθήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί αυτό είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος και είναι κάτι το οποίο αποτελεί κυβερνητική πολιτική. Δεύτερον, έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν κατά συνείδηση στη Βουλή. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στο εσωτερικό μας. Τρίτο, πρότεινε ως, αν θέλετε, αυτό που χαρακτήρισε αξιοπρεπή στάση, τη στάση αποχής. Και βέβαια, ακολουθήθηκε και μια εσωτερική διεργασία, οφείλω να σας πω υποδειγματική, προκειμένου να συζητήσουμε μεταξύ μας και με πολύ σεβασμό ο καθένας την άποψη του άλλου, να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα. Άρα νομίζω ότι ο χειρισμός έχει γίνει με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό, πολύ σεβασμό σε όλες τις απόψεις. Άρα πλέον το πρόβλημα το έχουν τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής? Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί οριζόντιες διαιρέσεις. Δηλαδή μαθαίνω ότι σήμερα συνεδρίασε και μου λήθηκε η ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ακούστηκαν
πολλές και διαφορετικές απόψεις. Βλέπετε ότι ακόμα και στην αριστερά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλη είναι η στάση του ΚΚΕ, άλλη είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο. Δεν σας λέω κάτι καινούριο όμως. Τελευταία ερώτηση σε 5 μήνες ευρωεκλογές. Θα σκίσουμε. Θα γίνει χαμός. Θα πάμε πάρα πολύ καλά. Στο Ηράκλειο και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας που έχουν με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και με κοινό στόχο της ανάπτυξης Κρήτης, όπως επισήμανε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Μια τακτική συνεργασία που έχουμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, φίλο και συνεργάτη για πολλά χρόνια, με κοινό στόχο την ανάπτυξη της Κρήτης, ενώνουμε δυνάμεις να αντλήσουμε τα περισσότερα κεφάλαια που μπορούμε να αντλήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το κοινωνικό πλαίσιο στήριξη, για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα νέα θέματα που έρχονται με την προτεραιότητα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα του περιβάλλοντος. Είχα την τιμή να είμαι και ο αρμόδιος ηγητής της έκθεσης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αφορά και την νησιά και την Κρήτη. Με πρωτοβουλίο πήραμε με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής, βάλαμε και τη νησιωτική Ευρώπη μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άρα έχουμε πρόσθετα χρήματα να αντλήσουμε. Και κουβεντιάσαμε βεβαίως, συζητήσαμε τα μεγάλα έργα, το βόρειο δικό άξονα, το μεγάλο αυτό έργο, το έλλειμμα το αναπτυξιακό που υπήρχε στην Κρήτη να καλυφθεί, τον τρόπο της διαχείρισης των υδάτων, τα θέματα της ενέργειας, η διασύνδεση με τα καλώδια και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, η ανάπτυξη των λιμένων, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι στην προτεραιότητα των ενδιαφερόντων μας και ο συντονισμός θέλουμε να έχει ένα αποτέλεσμα να αντλήσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε από οποιοδήποτε κοινωνικό πρόγραμμα. Αυτό το συντονισμό οργανώνουμε, αυτό το συντονισμό έχουμε πάντα στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων μας και νομίζω θα πάμε καλά. Έχει να περιμένει η Κρήτη περισσότερα προγράμματα, περισσότερα χρήματα για τη στήριξή της, άμεσα. Ξέρετε ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης η Κρήτη σχεδόν διπλασίασε τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει, αλλά εδώ πάμε να εξαντλήσουμε από οποιοδήποτε πόρο μπορούμε να φέρουμε στην Κρήτη και από οποιοδήποτε πρόγραμμα να το αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξη του νησιού μας. Για τον προϋπολογισμό του 2024 μίλησε στο Τέλε Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κύριος Χατζάκης. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου στα 49 εκατομμύρια για το 2024. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν περίπου 10 μέρες. Περιμένουμε σαφώς και την έγκριση από την αποκεντρωμένη προκειμένου να μπει σε πλήρη εφαρμογή. Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει, γίνονται κάποιες δαπάνες από τη στιγμή που υπάρχει η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα περίπου 50% του προϋπολογισμού αφορά έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τα οποία συνεχίζουμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος έχει συνέχεια και θα πρέπει να έχει συνέχεια. Και το υπόλοιπο αφορά την καθημερινότητα του Δήμου, καθαριότητα, τα νερά, τις επισκευές που χρειάζονται οι υποδομές, τη λειτουργία των κοινωνικών δομών. Έτσι, πολιτιστικά γεγονότα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό της Κοινοπολιτείας, που 31 Δεκάτου του 2023 καταργήθηκε. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγχείρηση σε μία γιαγιά 118 χρονών στα Χανιά, η οποία πήρε εξιτήριο για να επιστρέψει σπίτι της. Το χειρουργείο προγραμματίστηκε μετά από μια σειρά εξετάσεων που έδειξαν πως η ηλικιωμένη, παρά την ηλικία της, μπορούσε να το αντέξει. Η υγεία της βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ στο πλευρό της έχει στενούς συγγενείς. Μάλιστα, ο διοικητής του νοσοκομείου της πόλης χαρακτήρισε σπάνιο το γεγονός και ξέφρασε την ικανοποίηση των γιατρών που όλα πήγαν καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν είδαμε το ΆΜΚΑ ότι πρόκειται για μια κυρία γιαγιά 113 ετών, σύμφωνα με το ΆΜΚΑ της, γεννηθής του 11. Και ρώτησα τους συγγενείς, γιατί κάποιες φορές μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος. Και μου είπανε ότι δεν είναι γεννηθήσα το 1911, είναι ακόμα πιο πριν, απλά δηλώθηκε το 11. Οι ίδιοι μιλάνε ότι είναι 118 ετών. Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι η βιολογική της ηλικία ήταν και η κατάστασή της ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Πόσο χρόνο είναι? Θα μπορούσε να συγκριθεί με μια κυρία 85-90 ετών. Θα μπορούσε και μικρότερη, δηλαδή χωρίς
μεγάλα προβλήματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στη λήψη ιστορικού ήταν ότι η συγκεκριμένη δεν έπαιρνε κανένα φάρμακο. Αποφασίστηκε από κοινού και με τον κύριο Γρηγοράκη ότι είναι μονόδρομο στο χειρουργείο, αλλά συνενέσανε διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει και θα ήταν άσχημο να αφήσει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι και να μπορεί καν να τον γυρίσει, γιατί θα πονούσε με άσχημο τρόπο. Δεν συναντήσαμε προβλήματα και ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ συνεργάσιμη. Μας έκανε εντύπωση που παρά τον πόνο της και γενικά τη μεταχειρητική πορεία που δεν είχαμε προβλήματα. Δεν παραπονέθηκε ούτε μια στιγμή. Το χειρουργείο έγινε όπως θα γινόταν και σε έναν άλλον ηλικιωμένο άνθρωπο, δηλαδή 80 χρονών. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι να συγχαρώ από καρδιάς τους γιατρούς μας, τους αναισθησιολόγους μας, το προσωπικό των χειρουργείων και βέβαια το προσωπικό της κλινικής και τους φυσικοθεραπευτές μας για την καθημερινή τους προσπάθεια στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο μας. Σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά η τελετή παράδοσης παραλαβής με τον απερχόμενο Γενικό Αντιστράτηγο, πλέον εν αποστρατεία, κύριο Γιώργο Λιμπινάκη, να δυσκολεύεται να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Ο κύριος Γιώργος Λιμπινάκης αποχαιρέτησε συναδέλφους, φίλους και φυσικά το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση για 41 ολόκληρα χρόνια. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να παρευρίσεστε στη σημερινή αυτή τελετή. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λαμβάνω το λόγο να χαιρετήσω από αυτό το βήμα συνεργάτες, συναδέλφους, εκπροσώπους αρχών, εκκλησίας και φίλους, έχοντας ολοκληρώσει την πορεία μου στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας που είχα την ευλογία να υπηρετήσω για 41 έτη. Αναπολώ το 1983, μόλις που είχα ολοκληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία και η κατάταξή μου στη σχολή χωροφυλακής ήταν αρχικά μια βιοποριστική επιλογή, η οποία στην πορεία της έγινε μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Σχολή παξιωματικών, αξιωματικών, σχολεία μετεκπαιδεύσεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διοικήσεις υπηρεσιών και με τη βοήθεια του Θεού αποχωρώ από τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας του σώματος, που αγάπησα και υπηρέτησα με αφοσίωση. Είχα την τιμή να θητεύσω κοντά σε αξιόλογους προϊσταμένους και να συνεργαστώ με εκλεκτούς συναδέλφους που υπηρετούν με εντιμότητα, με πίστη, το σκοπό του σώματος στη διασφάλιση της τάξης και της προάσπισης των υπέρτατων αξιών της ζωής και της ασφαλείας. Όλα αυτά τα χρόνια στις υπηρεσίες που υπηρέτησα, βασικός μου γνώμονας ήταν το αίσθημα ευθύνης και η προσφορά στον πολίτη και στον τόπο. Ιδιαίτερα κατά την πολυετή μου θητεία στο τμήμα τροχείας, στοχεύσαμε μεθοδικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και συμπαντικές δράσεις. Στη θητεία μου ως αστυνομικός διευθυντής επί εξαρτία και 2 έτη ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, διαχειρίστηκα δύσκολες καταστάσεις. Ιδεχθεί εγκλήματα, εγκληματικές οργανώσεις, φυσικές καταστροφές, μέτρα πανδημίας, συλλαλητήρια, μέτρα υψηλών προσκεκλημένων και πολλά άλλα και χρειάστηκε να πάρω σημαντικές αποφάσεις για την κοινωνία. Όμως πάντα καταφέραμε να τις φέρουμε εις πέρας με γνώμονα τον άνθρωπο και με σεβασμό στην πολυτιμότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που με στήριξαν και υποστήριξαν το έργο μου, τις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες που συνεργάστηκαν. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πως το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον έχει συνοδοιπόρους στο όραμά σου. Επίσης, σημαντικοί συνοδοιπόροι μου ήταν και η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και ο γιος μου και οι κοντινοί μου φίλοι, επενδύσεις της ζωής μου που με ενθάρρυναν, τις βούλευαν, ακόμα με έκλειναν, γιατί βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια μου και με αφουγκράζονται με την ψυχή μου. Σε λίγες μέρες θα παραδώσω την υπηρεσιακή μου ταυτότητα και θα παραλάβω την πολιτική κλείνοντας τον κύκλο μου ως ενεργή αστυνομικός ανοίγοντας ένα νέο. Εύχομαι σε όλους να είστε υγιείς και να αξιοθείτε να εκπληρώσετε τους στόχους σας.
Αποχωρώντας, θέλω να συγχαρώ τον φίλο και χρόνια συνεργάτη μου Νίκο Σπυριδάκη, που προήλθε σε υποστράτηγο και ανέλαβε Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης. Ένας επιτυχημένος αξιωματικός, ένας ευγενής και συνεπής άνθρωπος, με σημαντική πορεία, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να προσφέρει πολλά στον ιδιαίτερο τόπο μας, την Κρήτη, που όλοι αγαπάμε. Στρατηγέ, σου εύχομαι να έχεις υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπυριδάκης, απευθυνόμενος στους παριστάμενους, δεσμεύτηκε για μια αστυνομία παρούσα, με αντανακλαστικά, με άμεση αντίδραση στα περιστατικά. Να λειτουργούμε σωστά, να είμαστε επαγγελματίες, δυνατοί, τονίζοντας ότι εμείς υπηρετούμε τον πολίτη. Σε όλους μας σήμερα τα συναισθήματα μπορώ να πω ότι είναι ανάλογα. Βλέπουμε και νιώθουμε πώς περνάει ο καιρός. Εμείς οι παλιοί βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τελειώνει όλη αυτή η σταδιοδρομία μας και η υπηρεσιακή μας ζωή. Ο χωρισμός δεν είναι ποτέ χαρούμενος, όμως στρατηγέ, κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος στη ζωή σας. Πιστεύω ότι συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια μαζί, από διευθυντές, από υποδιευθυντές. Είχα την τύχη και την τιμή να σας έχω στρατηγό τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό που θέλω να σας πω, ότι αυτό τα δύο χρόνια που συνεργαστήκαμε, κράτησα δύο-τρία πράγματα. Οι καθαρές σχέσεις που είχαμε, ο σεβασμός, η ψυχραιμία στα δύσκολα και στα εύκολα και στις όμορφες στιγμές, η χαμηλή τόνη. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να είστε πάντα γερός και χαρούμενος και να σας έχει ο Θεός καλά. Τώρα δεν θα μιλήσω για βιογραφικά, γιατί τώρα και πέρα ξεκινά μια νέα αρχή. Για μένα, όπως λέει και μια παροιμία, φρέσκα κουλούρια. Εμείς θα κάνουμε μια νέα αρχή. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω δόκιμος με ένα σφίξιμο στο στομάχι, σαν να ξεκινώ για πρώτη φορά. Θα προσπαθήσουμε εμείς εδώ, η αστυνομία, να είναι παρόν, να έχει αντανακλαστικά, να αντιδράσει τα περιστατικά, και για να γίνει αυτό και να είμαστε αποτελεσματικοί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε, να λειτουργούμε σωστά, να είμαστε επαγγελματίες, δυνατοί και ασφαλείς, ώστε ο κόσμος να πει μια καλή κουβέντα για μας και η αστυνομία, οι συνάδελφοι να πούνε μια καλή κουβέντα για τους δικητές τους. Σε κανένα από εμάς δεν νομίζω να λένε πού εργάστηκες. Όλοι μας λένε πού υπηρετείτε. Εμείς λοιπόν υπηρετούμε τον πολίτη. Υπηρετούμε τον πολίτη και πρέπει ο πολίτης και η κοινωνία απλά και ωραία να λέει μια καλή κουβέντα για μας και οι συνάδελφοι. Αυτό σας δίνω, σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να το κάνουμε όσο πρέπει και όσο μπορούμε. Δεν θα πω άλλα, δεν θα σας κουράσω. Θέλω μόνο να ευχηθώ όλοι μας να έχουμε μια καλή συνεργασία. Αυτό θα το δείτε στην πορεία. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όλοι μαζί, όχι μόνο η αστυνομία, οι φορείς, όλοι πρέπει να δείξουν ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μια καλή συνεργασία σε όλους. Μπροστά σε πλήθος αλλαγών και φορολογικών εξελίξεων που καθιστούν δύσκολη την προσαρμογή τους αυτές, βρίσκονται αντιμέτωποι και επιχειρηματίες στα Χανιά. Προσαρρωγή του επιχειρηματικού κόσμου, το ευέχθη ο Σύλλογος Αδιούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Χανίων, χαράσουν κοινό στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους επιχειρηματίες για τη νέα φορολογική πραγματικότητα, την οποία παρουσίασαν με μελανά χρώματα. Σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την οικονομία μας, στο οποίο η μεσοσταθμική αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ξεπερνά τα τελευταία δύο χρόνια το 40%. Το Επιμελητήριο Χανίων συνεχίζει συνενετικά να δημιουργεί στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμους φορείς για την πρόοδο της επιχειρηματικότητας, όπως σήμερα με τον Σύλλογο Αδιούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Χανίων. Διαμορφώσαμε από κοινού και σήμερα παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες προτάσεις μας προς την ελληνική πολιτεία, εκφράζοντας την αγωνία μας για την επιβίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα οι άδικοι έμεσοι φόροι ξεπερνούν από καιρό τώρα το 19% ως ποσοστό του ΑΕΠ,
Στην Ευρώπη, να τονίσουμε ότι κυμαίνεται γύρω στο 13,5% το αντίστοιχο. Και τα έσοδα από άμεσους φόρους στην Ελλάδα είναι 8,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο στην Ευρώπη κυμαίνεται στο 13%. Μαζί με το Σύλλογο διεκδικούμε κίνητρα επιβράβευσης του φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπούς επιχειρηματία. Δημιουργία από Διακομματική Επιτροπή Ειδικών απλού σταθερού φορολογικού συστήματος σε βάθος δεκαετίας, με εξυγχρονισμό και ψηφιοποιήσεις που δεν θα δημιουργούν ηλεκτρονική γραφειοκρατία, αλλά και κωδικοποίηση της χαόδους φορολογικής νομοθεσίας. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ για την τόνωση της κατανάλωσης και αναχέτηση της ακρίβειας. Εφαρμογή κοινού φορολογικού συντελεστή 20% επί των κερδών των επιχειρήσεων, ένα flat tax δηλαδή, ανεξαρτήτως της όποιας νομικής μορφής. Νέα ρύθμιση τουλάχιστον 100 δόσεων, στην οποία να μπορούν να ενταχθούν όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, κυρίως εκείνες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, με δυνατότητα αναλογικής διαγραφής των προστήμων και λοιπόν προσαυξήσεων. Μείωση των τραπεζικών χρεώσεων, ηλεκτρονικές συναλλαγές, POS, έξοδα κίνησης και e-banking, προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εξορθολογισμός επιτέλους επιτοκίων, δανείων και καταθέσεων. Κατοχήρωση ακατάσχετου λογαριασμού και για τους επιχειρηματίες, επιτέλους. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών και ταύτιση ή έστω προσέγγιση του φορολογικού συντελεστή προκειμένου να εξαλειφθεί το δίλημα μεταξύ της ασφαλιζόμενης εργασίας ή της φορολόγησης. Δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού σε συνεπείς ασφαλιστικά και ενήμερες φορολογικά επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής για επενδύσεις παγίων και προσλήψεις πλήρους απασχόλησης. Αναστολή πληστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση ακρίβειας. Και τέλος, εξορθολογισμός των έμεσων τεχνικών φορολογικών ελέγχων. Ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας διοργανώνει εκδήλωση για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας αύριο στην αίθουσα δεξιώσεων Απόλλων Παλάς και ώρα προσέλευσης στις 1 το μεσημέρι με το μουσικό σχήμα του Μανώλη Αλεξάκη και Γιώργου Παπαδάκη. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 έχουμε προγραμματίσει και διοργανώσει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια την ετήσια εκδήλωση για κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο Αγροτικός Σύλλογος, στα πλαίσια όλων των δράσεων και την προσπάθεια που καταβάλει για να φέρει όλο τον αγροτικό κόσμο κοντά, κάνουμε αυτή τη διοργάνωση, ούτως ώστε να βρισκόμαστε και σε άλλες καταστάσεις και όχι μόνο στους αγώνες. Καλούμε όλους τους αγρότες και όλους τους κατοίκους της Ιεράπετρας της περιοχής να έρθουν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι στο Απόλλων Παλάς, είναι 1 η ώρα το μεσημέρι και την μουσική επιμέλεια θα έχει ο δεξιοτέχνης λιράρης Μανώλης Αλεξάκης μαζί με τον καταξιωμένο Γιώργο Παπαδάκη. Σας περιμένουμε όλους. Μια διοργάνωση του Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας και με χαρά δεχτήκαμε και εγώ και ο Παπαδάκης, ο Γιώργος, ο συνάδελφος και φίλος και κουμπάρος μου, να είμαστε παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Το μόνο σίγουρο θα περάσουμε καλά. Θα γλεντήσουμε, θα διασκεδάσουμε και όπου το βγάλει. Στο Ρέθυμνο, στις 7.30 το βράδυ, υπήρξε διακοπή ρεύματος με διάρκεια 1 ώρα περίπου στο κέντρο του Ρεθύμνου εν ώρα λειτουργίας των καταστημάτων, προκαλώντας αναστάτωση στους επαγγελματίες της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΕΛΕ Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.